Κάνουμε μια σύνοψη των πληροφοριών αναφορικά με τις πύρινες εστίες στο Νότιο Ρέθυμνο. Θα ξεκινήσουμε με τη Στέλλα Μαθιουδάκη. Στέλλα, καλησπέρα. Έστω και τηλεφωνικά, καθώς μετακινήσει από σημείο σε σημείο, να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται η επιχείρηση, τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα και κυρίως με επίκεντρο τις Μέλαμπες. Η κατάσταση, Κατερίνα, δυσκολεύει και αυτή την ώρα μιλάμε τηλεφωνικά, καθώς έπρεπε να φύγουμε. Το σημείο που βρισκόμαστε νωρίτερα και που μεταδίδαμε ζωντανά πλέον έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Αναγκαστικά έπρεπε να φύγουμε, φτάνουμε τώρα προς την κρύα βρύση. Οι άνεμοι, δυστυχώς, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι ολοένα και εντείνονται, ολοένα και χειροτερεύει η κατάσταση. Όταν ρώτησα πριν λίγα λεπτά τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών τι νεότερο έχουμε και πώς είναι η κατάσταση, μία λέξη μόνο μου είπε: Στέλλα, χάλια. Η κατάσταση έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Όλη η πλαγιά του βουνού που βλέπαμε νωρίτερα στους δέκτες σας έχει πλέον, είναι παραδομένη στις φλόγες. Η φωτιά, όπως λέγαμε, έχει φτάσει, έχει μπει στις Μέλαμπες. Προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο να την εμποδίσουν να μην φτάσει στα σπίτια του χωριού, έστω στα πρώτα σπίτια του χωριού, έστω σε αυτά που είναι κοντά στο γήπεδο, για όσους ξέρουν από τις Μέλαμπες μέσα. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι συνεχώς καταφθάνουν εδώ πυροσβεστικά οχήματα αλλά και δυνάμεις και της αστυνομίας και δασοπυροσβέστες και εθελοντές και άνθρωποι με τρακτέρ, με υδροφόρες, με ό,τι έχουν προκειμένου να βοηθήσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι η κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη αυτή την ώρα. Θα πρέπει να σας πω ότι η έκκληση που έκανε και αυτό που τόνισε χαρακτηριστικά, που μου είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσικαλάς, πείτε και εσείς στα κανάλια να απομακρυνθεί ο κόσμος. Υπάρχουν εκεί οι δυνάμεις όπου θα τους βοηθήσουν. Δεν κινδυνεύουν όσοι άνθρωποι έχουν μείνει στις Μέλαμπες και είναι πολλοί από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Δεν θέλησαν να απομακρυνθούν. Όπως επίσης σας έλεγα ότι βρίσκομαι στην κρύα βρύση, έχω τα λεωφορεία, βλέπω τα λεωφορεία αυτή την ώρα μπροστά μου, τα οποία όμως δεν βλέπω κόσμο. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους, δεν θέλουν να αφήσουν την περιουσία τους, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ζουν παρόμοιες εικόνες, να την καταρχεί και πάλι το πύρινο θεριό. Σας λέω, είμαι κοντά στα λεωφορεία και δεν έχει έρθει ούτε ένας άνθρωπος, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, για να πει ότι ναι, θα φύγω, θα πάω στο σπίτι, τουλάχιστον να περάσω το βράδυ μου με ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή πάντως το πρωτεύον είναι η ανθρώπινη ζωή και καλό είναι όλοι να ακούμε τις συστάσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν και είναι μέσα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Μανώλη Παραβολιδάκη, τον συντονιστή της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, να απευθύνει έκκληση για εκένωση. Είναι μια κόλαση η οποία εξελίσσεται σε πολλαπλά μέτωπα. Είναι μια πυρκαγιά που καίει τα πάντα στο πέρασμά της ανεξέλεγκτα για πάρα πολλές ώρες. Τα ελικόπτερα δεν επιχειρούν. Έτσι συμβαίνει δυστυχώς όταν πέφτει το σκοτάδι. Δύσκολο το στοίχημα να επιχειρήσουν όλες οι δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό και θέλω να βάλουμε άνω τελεία. Συγγνώμη Στέλλα, να πάμε στη Μέρη την Καριωτάκη. Καλησπέρα και πάλι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Από εδώ, από την περιοχή Μάντρες, ουσιαστικά είμαστε στην διασταύρωση προς Αμάρι. Ο δρόμος εδώ έχει κλείσει. Κανένας δεν μπορεί να περάσει, να πάει προς την Αγία Γαλήνη, όπως μπορείτε να δείτε και τις εικόνες. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχει και ασθενοφόρο εδώ για τον φόβο των Ιουδαίων. Δεν επιτρέπεται να κατέβει κανένας προς την Αγία Γαλήνη, ανεξάρτητα από το ποιος είναι, και αυτό για λόγους ασφαλείας. Όπως μπορείτε να δείτε με την βοήθεια του συναδέρφου του Στέλιου του Χανιωτάκη, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είναι εδώ, αυτοκίνητα παρκαρισμένα αριστερά, δεξιά και περιμένουν. Κατά κύριο λόγο πρέπει να πούμε, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι, είναι τουρίστες, επισκέπτες της περιοχής, οι οποίοι διαμένουν σε ξενοδοχεία στην Αγία Γαλήνη, εκεί όπου πρέπει να πούμε ότι οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι θέλουν να επιστρέψουν στα καταλήματά τους, θέλουν να πάνε πίσω στην Αγία Γαλήνη, από εκεί από όπου ξεκίνησαν σήμερα την μέρα τους προς τις ομορφιές της Κρήτης. Τους πρόλαβε η φωτιά και οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν κλείσει εδώ την είσοδο προς την Αγία Γαλήνη. Δεν επιτρέπεται να περάσει κανείς. Βλέπετε την εικόνα όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή πάνω στο βουνό. Όπως σας είπα νωρίτερα, εμείς είμαστε εδώ στην διασταύρωση και περιμένουμε και εμείς να δούμε για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Δεν
δεν θέλουν να περάσει κανένας για το φόβο η φωτιά να βρεθεί κάτω, να περάσει δηλαδή το βουνό και να υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα εγκλωβισμού. Επίσης υπενθυμίζω ότι η Αγία Γαλήνη είναι σε συναγερμό, είναι σε εγρήγορση για την περίπτωση που χρειαστεί να εκενωθεί. Δεν θα ήθελα να έχουν περισσότερο κόσμο και καθοδόν προς την Αγία Γαλήνη. Τώρα αυτή τη στιγμή γνωρίζουν ποιος, πού, πώς και γιατί. Πρέπει να πούμε επίσης, πριν από λίγο επικοινωνήσαμε ξανά με τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Νικολιδάκη, ο οποίος μας είπε ότι ο Δήμος του είναι σε συναγερμό, είναι σε εγρήγορση, ωστόσο η φωτιά είναι αρκετά μακριά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Είναι όμως σε συναγερμό, είναι σε εγρήγορση και επίσης έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Ταταράκη, τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου. Από πολύ νωρίς έχουν στείλει δροφόρα του Δήμου για να συνδράμει τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και το έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει δηλώσει διαθεσιμότητα για οτιδήποτε χρειαστεί στο Δήμο Αγίου Βασιλείου προκειμένου να βοηθήσουν και αυτή την κατάσταση όπως μπορούν. Δυστυχώς, παρά περί του αντιθέτου λεχθέντα, ακόμα και αυτή την ώρα η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή. Πρέπει να πούμε ότι τα μποφόρ ξεπερνούν τα 6 με ρηπές που ξεπερνούν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα και αυτό είναι ένα μειονέκτημα, ένα ακόμα μειονέκτημα και βεβαίως έχει πέσει και το σκοτάδι και όλο αυτό δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Για 7 και 8 μποφόρ μας έκανε λόγο νωρίτερα ο κύριος Παραβολιδάκης. Αυτό αντιλαμβανόμαστε πόσο δυσκολεύει περαιτέρω τα πράγματα για ένα μέτωπο το οποίο ισχυροποιείται διαρκώς από τους ανέμους και κινείται προς την Αγία Γαλήνη.